Συνεχίζουμε λοιπόν την επεξεργασία, μάλλον το να γράψουμε πρόγραμμα το οποίο να επεξεργάζεται πίνακες. Το επόμενο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι να βρούμε το μέγιστο και το ελάχιστο στοιχείο ενός πίνακα. Λοιπόν, από την main λοιπόν ανεβάζουμε αυτά επάνω, έχουμε βρει και τον μέσο όρο. Ας γράψουμε λοιπόν το loop με το οποίο βρίσκουμε το μέγιστο και το ελάχιστο. Προφανώς λοιπόν χρειαζόμαστε μία τιμή max η οποία είναι ίση με το α0. Χρειαζόμαστε μία max pos, θα την πούμε, δηλαδή το maximum position, το οποίο το αρχικοποιούμε στο 0. Το Ι το έχουμε ήδη. Προσέξτε εδώ, γιατί ενώ θα γράψω τον κώδικα εδώ, κάνω την αρχικοποίηση εδώ. Η C μας επιτρέπει, η C99, δηλαδή μία από τις καινούργιες εκδόσεις της C, υλοποιήσεις μάλλον, μας επιτρέπει να ορίζουμε μεταβλητές όπου θέλουμε. Οι παλαιότερες, η C89 δηλαδή, δεν μας επέτρεπε να ορίζουμε μεταβλητές αφότου είχαμε ξεκινήσει να γράφουμε εντολές. Έτσι λοιπόν, επειδή εδώ θα γράψουμε ένα μπλοκ εντολών το οποίο θα αφορά μια συγκεκριμένη λειτουργία και συγκεκριμένα το να βρούμε το max, καλό είναι τις εντολές, τις μεταβλητές που θα χρησιμοποιήσουμε να τις ορίσουμε εδώ κοντά. Πάμε λοιπόν να τρέξουμε το loop. Εδώ πέρα μπορούμε να πούμε φοριώτα ίσον 1 και όχι φοριώτα ίσον 0, αφού έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει το πρώτο στοιχείο. Ιώτα μικρότερο εδώ αναγκαστικά του 5, γιατί δεν έχουμε κάποια άλλη πληροφορία. Ιώτα πλας πλας, αν και να θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι άλλο, να κάναμε ένα define, παραδείγματος χάρη ένα νη κεφαλαίο, το οποίο θα το λέγαμε 5, και εδώ θα είχαμε έναν πίνακα από νη στοιχεία και εδώ θα είχαμε πάλι το νη. Ιώτα πλας πλας. Ποια λοιπόν είναι η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε? Κάθε φορά λέμε ότι if το αλφα ιώτα είναι μεγαλύτερο από αυτό το max το οποίο εμείς έχουμε ορίσει, τότε να γίνονται τα εξής δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αυτό το max να γίνεται ίσο με το αλφα γιώτα, να αντικαθίσταται αυτή η τιμή, και το max pos, να γίνεται ίσο με το γιώτα, δηλαδή ότι πλέον το καινούριο max είναι το αλφα γιώτα και η καινούρια θέση του max είναι η αλφα γιώτα. Εδώ κλείνει το for loop. Βγαίνουμε εκτός του loop λοιπόν και λέμε printf max, ας πούμε max pos ίσον επί της 100d και max element ίσον επί της 100d backslash n. Το max pos είναι προφανώς το max, το max pos. Και το max element ποιο είναι? Είναι προφανώς το alpha max pos. Δηλαδή εκεί που βρήκαμε το alpha max pos. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση το μέγιστο στοιχείο είναι το 9. Ποια είναι η θέση? Είναι η 0, 1, 2. Άρα εδώ πέρα το max pos είναι 2 και το alpha 2 είναι το 9. Αυτή λοιπόν είναι όλη η ιστορία με την find max. Τρέχουμε. Ναι, forint j έγραψα σε στυλ C++ και Java και προφανώς δεν μπορούμε να ξαναορίσουμε το j, 0 error, 0 warnings. Λοιπόν, sum32, average, max pos ίσον 2, max element ίσον 9. Όλα σωστά. Πάμε λοιπόν τώρα να υλοποιήσουμε όλο αυτό το κώδικα μέσα σε μία function. Κατεβαίνουμε λοιπόν εδώ και λέμε ότι η find max, γενικά η find min, πάρα πολλές λειτουργίες οι οποίες
διαχειρίζονται πίνακες, μας επιστρέφουν το position, μας επιστρέφουν το index στο οποίο είτε βρήκαμε το maximum, είτε βρήκαμε το minimum, είτε βρήκαμε το στοιχείο που ψάχνουμε. Άρα λοιπόν είναι integer. Θα την πούμε find max. Και θα πάρει προφανώς τα ίδια ορίσματα, τα αντιγράφω, όπως εδώ, Ctrl-C, Ctrl-V, το size και, και τον πίνακα των ίδιων. Λοιπόν, εδώ ας ανοίξουμε μερικές γραμμές ακόμη για να είναι πιο ευανάγνωστο. Λοιπόν, θα πάρουμε όλο τον κώδικα αυτόν εδώ, εκτός από το print προφανώς. Θα κάνουμε ένα Ctrl-C, θα το φέρουμε εδώ, Ctrl-V, φάγαμε το J, ένα tab εδώ, tab εδώ, tab, εδώ είμαστε εντάξει, εδώ αυτό πάει εκεί, αυτό πάει εκεί, και προφανώς δεν έχουμε ορίσει το J. Int max pos ίσον με το 0. Εδώ προφανώς δεν είναι νη, αλλά είναι size. Ναι. Max ίσον αλφα γιώτα, max pos ίσον γιώτα. Τελειώνει το for loop και τώρα θα πρέπει find max να επιστρέψει στη main μία τιμή. Αυτή η τιμή ποια είναι? Είναι προφανώς η max pos. Άρα λοιπόν επιστρέφει την max pos. Είμαστε σχεδόν εντάξει. Γιατί σχεδόν? Διότι θα πρέπει να πάρουμε αυτό, Ctrl-C, ανεβαίνουμε απάνω, Ctrl-V, αυτό είναι το λεγόμενο function prototype, και πάμε εδώ, προφανώς αυτά όλα τα σβήνουμε. Και τώρα κατά την προσφυλή μας τακτική φτιάχνουμε μια ενδιάμεση μεταβλητή στην οποία θα εκχωρήσουμε την max position, θα την πούμε max position και max position ίσον, πώς την έχουμε πει, find max, έτσι, find max, το όνομα δηλαδή της συνάρτησης με ορίσματα α, νη κεφαλαίο. Εδώ και α, 5 να γράφαμε, είναι ακριβώς το ίδιο. Έτσι λοιπόν, ποια είναι η αλλαγή στην printf? Είναι ότι πλέον είναι max position και είναι α, max position προφανώς. Έτσι είναι, πιστεύω, αρκετά απλό. Με τον ίδιο τρόπο κάνουμε ένα συνολικό copy όλη την find max μέχρι εδώ, Ctrl-C, πάμε εδώ, Ctrl-V, και τι κάνουμε, find min προφανώς. Τι λέμε find min, η μεταβλητή είναι min, και αλλάζουμε εδώ αλφαγιώτα μικρότερο του min, min ίσον αλφαγιώτα, και προφανώς εδώ είναι το min pos. Και εδώ είναι πάλι το min pos, return min pos, η find min είναι εντάξει, κάνουμε ένα copy, Ctrl-C, ανεβαίνουμε απάνω, εδώ, Ctrl-V, semicolon, και παίρνουμε τώρα όλο αυτό, Ctrl-C, Ctrl-V, προφανώς θα ορίσουμε μία min position, νάτι, min position ίσον find min αλφα κόμμα νη, και λέμε, αλλάζουμε και το μήνυμα, min pos ίσον επί της 100 d min element ίσον, εδώ είναι προφανώς min position και εδώ είναι αλφα min position. Με αυτές τις πάρα πολύ μικρές αλλαγές έχουμε φτιάξει print array, sum, find max,
Find Min. Ας τρέξουμε λοιπόν το πρόγραμμα. Ας ανεβάσουμε λίγο τα μηνύματα. Ναι, όλα είναι ωραία. Λοιπόν, για να δούμε, Max Position 2, Max Element είναι 9, στη θέση 2 είναι το 9, Min Position με το 0, Min Element Ison 2. Και θυμόμαστε ότι εάν, δηλαδή στην περίπτωση, με το F2, πατάω F2 και φεύγει το αυτό εδώ που μας λέει τα build log, τα messages κτλ. Με το F2 φεύγει, με το F2 εμφανίζεται και να έχω πιο μεγάλο οπτικό πεδίο. Και είπαμε ότι και η Find Max και η Find Min θα βρει την πρώτη εμφάνιση του Max και του Min. Αν δηλαδή υπήρχε και ένα 9 φερρυπίν εδώ και προφανώς μιλούσαμε για πίνακα 6 θέσεων, τότε δεν θα άλλαζαν οι επιστροφές, θα ήταν ακριβώς το ίδιο. Ολοκληρώνουμε λοιπόν το βίντεο αυτό σε αυτό το σημείο και, και στο επόμενο θα πάμε να κάνουμε την αναζήτηση στοιχείου.